Πολλοί προσπαθούν να υποβαθμίσουν δημοσιογραφικά τις βαθύτερες αιτίες για την έκρηξη στην ναυτική βάση αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης τα ξημερώματα της Δευτέρας 11 Ιουλίου. Την ίδια ημέρα, πριν από 10 χρόνια, ο αρχηγός της Ευάγγελος Φλωράκης, το όνομα του οποίου έχει δοθεί και στην ναυτική βάση, βρήκε τραγικό θάνατο, όταν το ελικόπτερο που επέβαινε συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάφου, κατά τη διάρκεια νυχτερινής πτήσης. Ύστερα από αυτή την καταστροφή, η Κύπρος γύρισε 37 χρόνια πίσω, στο 1974, που οι Τούρκοι εισέβαλαν στη Μεγαλόνησο. Για την έκρηξη, πρέπει να μας προβληματίσουν μερικά πράγματα, τα οποία αφορούν τη γεωπολιτική θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρώτον, η Κύπρος είναι γέφυρα μεταξύ μουσουλμανικού κόσμου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η Κύπρος τον τελευταίο χρόνο, με τη συμφωνία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ, έχει μπει στο μάτι αυτών που εποφθαλμίουν τον ορυκτό πλούτο, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στη λεκάνη της Μεσογείου. Δεν είναι τυχαίο ότι η δύναμη που διέσωσε την Κύπρο από τους Τούρκους το 1974 ήταν η Ισραηλινή, καθώς το νησί είναι η μοναδική τους διέξοδο εφόσον είναι περικυκλωμένη από μουσουλμανικές χώρες. Εξαιρετικά περίεργο είναι το γεγονός ότι τα εκρηκτικά ήταν αποθηκευμένα στα κοντέινερ από το 2009 και εξεράγησαν τη συγκεκριμένη στιγμή που η Μεσόγειος φλέγεται, με εξεγέρσεις χωρών και συνεχόμενες εθνοπραξίες στο Ιράν, στο Αφγανιστάν, στην Ιεμένη και στις υπόλοιπες χώρες. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ανεξάρτητο γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες, τα κατεχόμενα θεωρούνται μία από τις μεγαλύτερες αποθήκες στη μαύρη αγορά βαρέως οπλισμού. Αξιοσημείωτα είναι και κάποια άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, όπως η άρνηση για το σχέδιο Ανάν, ο ευνίδιος θάνατος του Τάσου Παπαδόπουλου, η σύλληση της Ορούτου, η δολοφονία του Άντι Χατζικοστή, μεγιστάνα των μίντια της Κύπρου, ο οποίος είχε ταχθεί κατά του σχεδίου Ανάν, όπως και οι τελευταίες εσχρές ανακοινώσεις της Τουρκίας και τους αγνοούμενους της Κύπρου. Όλα αυτά συσχετίζονται και με κάτι ακόμα, τις αιματηρές εξελίξεις στο Όσλο και με το άνοιγμα των Αμερικανών στην Ευρωπαϊκή Τουρκία και στην Ελλάδα. Ο κόσμος αλλάζει με τα γεράκια του Αμερικανικού Πενταγώνου σε όλον τον πλανήτη.